Γκολ, καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε φιλοξενούμενοι στο αθλητικό όμιλο ΖΕΦΣ για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτή την πολύ όμορφη σχολή, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαθητές του Σίμου Ζαχόπουλου και έχουν επιδείξουν πλούσια έργα και δράση σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Στη σημερινή εκπομπή θα δείτε πάρα πολλά. Το δεύτερο σεμινάριο της εκπομπής που σας είχαμε υποσχεθεί με το Νιντζούτσο και βέβαια πάρα πολλές άλλες εκπλήξεις. Το 2014 εύχομαι πάντα επιτυχίες στο Σύλλογο και σε εσάς προσωπικά και σε εσένα και στο Λάζαρο. Τι περιμένω από το 2014, τι περιμένει ο ΖΕΦΣ? Και αν θες να μας κάνεις μια αναδρομή του 2013, πώς πήγε με τις διοργανώσεις και γενικά έτσι, στο κλείσιμο του 2013, αν είστε ευχαριστημένοι, αν περιμένετε να πάτε καλύτερα, χειρότερα. Το 2013 ήταν πολύ πλούσια χρόνια αθλητική, παρόλο τις δυσκολίες οικονομικές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με τις οικογένειές τους φυσικά. Και στο Παγκράτιο και στο kickboxing και στην πυγμαχία είχαμε διακρίσεις πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, πάρα πολλά πρωταθλήματα. Και το καλοκαίρι ο Τριαντάφλος ο Μαβίδης που μπόρεσε να παίξει στο battle και πήρε την νίκη από ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο και δυνατό αντίπαλο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη χρονιά που πέρασε και ευελπιστούμε και η επόμενη αυτή που έρχεται τώρα το 2014 να είναι το ίδιο και αν μπορεί και καλύτερα. Γιατί σίγουρα το ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα παιδιών τα οποία ενώ έχουν ταλέντο, έχουν θέληση, κάνουν προπονήσεις. Πολλές φορές τα έξοδα για να μεταφερθούμε σε κάποια πόλη να παίξουν είναι δύσκολα και εκεί αναγκαζόμαστε και βάζουμε κι εμείς, αν μπορέσουμε από την τσέπη μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάνε. Γιατί είναι κρίμα ταλέντα δυστυχώς σήμερα να χάνονται στην Ελλάδα, επειδή είναι το πρόβλημα το οικονομικό. Από μια χώρα που πιστεύω και το ξέρουμε όλοι μας, γέννησε τον αθλητισμό. Και από μια πόλη που την έδωσες είναι η κοιτίδα του kickboxing στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ναι. Όλη η Ελλάδα, όπου και αν πάμε, και ακούνε ότι είμαστε από Καβάλα, έτσι. Όχι μόνο τη δικιά μας σχολή, όλες οι σχολές της Καβάλας, σέβονται ότι εδώ πέρα το kickboxing όμως γεννήθηκε, αλλά και ακόμα και σήμερα βγάζει πάρα πολύ δυνατά παιδιά, τεχνίτες, που σε όλη την Ελλάδα έχουν κερδίσει τις κατακτήσεις. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ φυσικά, μιλάνε μόνα τους τα στοιχεία. Και εδώ γεννήθηκε βέβαια ο αναβιωτής του Παγκρατίου Αθλήματος ο Σίμος Ζαχόπουλος. Ναι, ο δάσκαλός μου, τον οποίο εγώ φυσικά εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ό,τι καλύτερο έχει ο δάσκαλος ο Ζαχόπουλος να μας δώσει, εμείς το πήραμε. Ελπίζουμε να φανούμε όχι οι ίδιοι, αλλά τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να το μοιάξουμε σε όλους τους τομείς, γιατί πάνω απ' όλα αυτά μας μετέδωσε και πιστεύω ότι ένας μαθητής πρέπει να προσπαθεί να ξεπεράσει τον δασκαλό του, γιατί αλλιώς δεν έχει καμία αξία τίποτα από όλα τι κάνουμε. Θα το ήθελε και ο ίδιος πιστεύω, θα χαμογελάει διαρκώς όπως χαμογελούσε διαρκώς. Το 2014, τι λέει το πρόγραμμα, έτσι, το καλεντάρι της χρονιάς, πώς ξεκινάτε? Έχουμε πρώτα απ' όλα τώρα έχουμε αγώνες του Παγκρατίου που ετοιμάζουν, που είναι σε στυλ MMA και έχω μια ομάδα εγώ που παίξανε και πέρσι grappling και αυτά και πήγαν πάρα πολύ καλά, νικήσαν όλοι με μετάλλια. Έχω και τα πιτσιρίκια που θα παίξουν, που παίρνουν σαν παλέσματα που πάνε. Ο Λάζαρος τώρα θα σας πει μετά για το kickboxing τι έχει να πει. Έχω ένα σεμινάριο που θα κάνω εδώ πέρα στην Καβάλα του FCS Cali, που είναι μια καινούργια πολεμική τέχνη φιλιππινέζικη. Θα ήθελα λίγο να μας το αναλύσετε τι είναι το FCS Cali, γιατί πολλοί κόσμος προφανώς δεν το γνωρίζετε ακριβώς είναι. Το FCS Cali στη Βόρεια Ελλάδα δυστυχώς είμαι ο μόνος που το έχω, γιατί και εγώ το γνώρισα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια φιλιππινέζικη. Πώς το γνώρισες? Από τον Νίκο τον Καλογερίδη. Ο οποίος ο Νίκος δηλαδή το πήγαινε πολλά χρόνια κάτω σε σεμινάρια από τον Ρέντι Ονάλ, ο οποίος είναι ιδρυτής του συστήματος. Είναι μια πολεμική τέχνη καθαρά ένοπλη, αλλά έχει και άοπλη και στηρίζεται καθαρά στο ραβδί, στο μαχαίρι και σε άλλα όπλα που μπορείς να τα χειριστείς ο ίδιος, αλλά και να τα αφοπλίσεις άοπλος. Απλά στο FCS Cali πιστεύουν ότι για να μπορέσει να αφοπλίσει κάποιο ένα ρόπαλο ή ένα μαχαίρι, οτιδήποτε πρέπει να το ξανατοχειρίζεται. Σωστό μου ακούγεται. Και επειδή οι Φιλιππινέζοι από τη μέρα που γεννιούνταν τα όπλα ήταν στην καθημερινή του χρήση, αυτά όλα που δίνουν πρακτικά. Απλά ο Ρέιντι Ονάλντο στο FCS Cali το έκανε λίγο πιο μοντέρνο, πιο κοντά σε πολίτες και σώματα ασφαλείας. Το εξυγχρόνιζε δηλαδή. Ναι, και συνέχεια το εξυγχρονίζει. Και φέτος το καλοκαίρι τον Ιούνιο ήμουν κάτω για μια εβδομάδα, γιατί ήρθε ο ίδιος εδώ πέρα στην Αθήνα και παρακολούθησα μαζί του δίπλα επί 5 μέρες τα καινούργια πράγματα που μας έδειξε και μπορώ να πω ήταν απίστευτα. Έχω ενθουσιαστεί εγώ προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι αν κάποιος, ακόμα και ένας αθλητής του kickboxing ή του παγκρατίου, συνδυάσει την οπλομαχία με την άοπλη τέχνη που μαθαίνει στο δικό του σύστημα, θα είναι για τον δρόμο πιο ολοκληρωμένος μαχητής. Γιατί εντάξει, το FCS. Πιο ρεαλιστικό εννοείς. Βεβαίως. Το FCS πιο πολύ απευθύνεται για τον δρόμο. Δεν είναι άθλημα, είναι σαν πολεμική τέχνη. Και το καλό είναι ότι δεν έχετε να αντικαταστήσει καμιά άλλη πολεμική τέχνη.
Όλες οι πολεμικές τέχνες μπορούν να το προσαρμόσουν μέσα στο πρόγραμμά τους σαν συμπληρωματικό για να πλουτίζουν τις γνώσεις. Δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική. Γυναίκες, παιδιά μπορούν να το κάνουν ή χρειάζεται να έχεις πρώτα κάποια γνώση? Βεβαίως. Έχω ήδη γυναίκες που κάνουν. Πρώτη και καλύτερη γυναίκα μου, ας πούμε. Παιδάκια μπορούν να κάνουν μόνο την άοπλο και το ραβδί. Το μαχαίρι το μαθαίνουν μόνο από 18 χρόνια και πάνω. Λογικό. Αυτό το σεμινάριο πότε θα γίνει στην Καβάλα και για να ξέρουμε, δηλαδή, κάποιος που θέλει να το παρακολουθήσει, πώς μπορεί να το παρακολουθήσει, πότε θα έρθει σε εσάς με επικοινωνία στον ΖΕΣ, πώς ακριβώς? Αυτό θα βγει τώρα τις προσεχές μέρες του πρόγραμμα, γιατί είναι τώρα, περιμένω να μου στέλνει και το πρόγραμμα του Παγκρατίου με την αγωνιστική, αλλά και τα ίδια τα παιδιά που θα έρθουν να κάνουν το σεμινάριο έχουν και αυτήν τον Μάρτιο μια επίδειξη κάτω στην Αθήνα μεγάλη. Και περιμένω να βρούμε τώρα, αυτό θα γίνει σε ένα Σαββατοκύριακο εδώ στην Καβάλα. Σίγουρα με το που θα μάθω την ημερομηνία θα βγουν αφίσες, θα ειδοποιηθεί ο κόσμος τηλεοπτικά για να έρθει και φυσικά. Θα το παρακολουθήσει και η εκπομπή, εννοείται φυσικά. Θα το προβάλλουμε στην εκπομπή, στο Fight World. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλοδεχούμενοι, το συζητάμε και θα είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, για οποιοδήποτε θέλει να μάθει ή να πάρει μια γεύση, να δει πώς είναι, για να καταλάβει τι είναι. Θα γίνει εδώ στο χώρο του αθλητικού ομίλου ΖΕΦΣ? Δύσκολα, γιατί σίγουρα επειδή χρησιμοποιούμε τα ραβδιά και θέλουμε πιο μεγάλο χώρο για να μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις, μάλλον θα γίνει σε κάποιο γήπεδο. Ωραία. Άρα θα περιμένουμε πότε θα μας ενημερώσετε για να γίνει αυτό το σεμινάριο αυτοάμυνας. Και έχουμε και τους αγώνες του Παγκρατίου, στους οποίους θα κατέβασει ο αθλητικός ομίλος ΖΕΦΣ σε συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, θα κατεβάσω αυτή τη στιγμή, είναι σίγουρα 5 άτομα και περιμένω ακόμα να μου απαντήσει. Στις 26 Φεβρουαρίου στη Λαμία, που θα γίνει το πρωτάθλημα του Παγκρατού πλήρη αγώνα, έτσι λέγεται. Στην ουσία είναι κάτι σαν MMA, γιατί πλέον έχει χτυπήματα στο κεφάλι και λακτίσματα, όπως είναι το kickboxing, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό. Έχει χτυπήματα στο κεφάλι. Πλέον το Παγκράτο έχει εντάξει μέσα στην ομοσπονδία του και το grappling το σκέτο και το κλασικό Παγκράτο που ήταν χτυπήματα κάπου από το λαιμό ή μη επαφής, και τώρα έχουν βάλει τα τελευταία 2 χρόνια και το πλήρη αγών, το οποίο παίζεται με σορτσάκι, ισοθερμικό, κάσκα. Και σαν MMA ουσιαστικά. Κανονικό MMA, ναι. Βέβαια δεν έχει κάποια χτυπήματα ή κάποιες λαβές που στο επαγγελματικό επιτρέπονται. Εκείνο ερασιτεχνικό σίγουρα είναι λίγο πιο ελαφρύ σε θέμα επικινδυνότητας, ώστε να μην φοβάται κάποιος ότι θα χτυπήσει σοβαρά. Φαντάζομαι βέβαια στις προπονήσεις είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τηρείτε όλες τους κανόνες έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, φαντάζομαι. Από το 2006 που διδάσκω το Παγκράτιο δεν έχουμε ποτέ κανένα σοβαρό τραυματισμό. Γιατί εγώ ειδικά προσωπικά είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε όλους τους τομείς. Το ρωτάω αυτό γιατί πολλοί έχουν λανθασμένα την άποψη ότι όλα αυτά τα μαχητικά δημιουργούν πολλούς τραυματισμούς. Ενώ γίνεται το αντίθετο. Σε κάποιους όταν λέω ότι όταν σε κάποιο πρωτάθλημα γίνονται 50 αγώνες και σπάνια να έχει ένα τραυματισμό, σε 50 αγώνες αντίστοιχους του μπάσκετ ή 50 αγώνες του ποδοσφαίρου έχουμε πάνω πολλούς τραυματισμούς. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν και επίσημες στατιστικές ότι άλλα αθλήματα που φαίνονται πιο ειρηνικά, μπορώ να πω, έχουν περισσότερους τραυματισμούς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αθλητής που έρχεται εδώ πέρα για να μάθει αυτό το άθλημα εκπαιδεύεται στο να είναι προετοιμασμένος να τα δεχτεί όλα αυτά. Και αντέχει. Βεβαίως. Και μέσα στην προπόνηση, πάνω απ' όλα, προσέχουμε, γιατί το κυριότερο είναι να μα χτυπήσει την προπόνηση σοβαρά, θα χάσουμε τον αγώνα. Άρα εδώ πέρα μέσα, αν έχετε κάποιο για να προπονηθεί, και δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό, ακόμα και αυτό που το κάνω για χόμπι. Για να το μάθει και γυμναστική, πάνω απ' όλα κοιτάμε στον άνθρωπο, γιατί ο καθένας μπορεί να κουβαλάει και κάποιο πρόβλημα. Και είναι σημαντικό να μας το ενημερώνει από νωρίς ότι έχω κάποιο πρόβλημα στο γόνατο, οπουδήποτε, για να τον προσέξουμε. Στο Παγκράτιο, αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία, είναι το μοναδικό ίσως άθλημα πάνω στις μαχητικές τέχνες που μπορεί να βγάλει κάποιος δελτίο σε όποια ηλικία θέλει. Γιατί ακριβώς έχει τόσα πολλά στυλ να παίξεις, από μαλακά μέχρι σκληρά, ώστε ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει να παίξει. Σε όποιο αντέχει, τέλος πάντων. Και είναι μια πολεμική τέχνη για μένα, η οποία την αγαπάω εγώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί είναι και ελληνική, είναι δικιά μας, παρόλο που τα τελευταία χρόνια δέχτηκε και μεγάλο πόλεμο από τους ίδιους τους Έλληνες. Και από άγνοια, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο μέρος. Γι' αυτό και ο ρόλος σε εμάς των προπονητών νομίζω πρέπει να είναι ότι να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι είναι. Και να απενεχοποιούμε κάποια πράγματα. Βεβαίως, γιατί γενικά οι πολεμικές τέχνες στην Ελλάδα έχουν κακή λίγο έτσι. Παντού. Έτσι. Και νομίζω ότι εμείς προπονητές πρέπει να δείξουμε ότι από εδώ μέσα βγαίνουν παιδιά πειθαρχημένα. Γι' αυτό και εμένα βασικός μου ρόλος είναι, το λέω και στα παιδιά, δεν είναι να βγείτε από εδώ μέσα δολοφόνοι εισαγωγικά, άνθρωποι να βγείτε. Να σκέφτεστε και να έχετε παιδεία. Γιατί κάποια στιγμή όταν θα γεράσετε και δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, αυτό που θα μείνει μόνο είναι το μυαλό. Έτσι. Και η παιδεία. Και χαίρομαι γιατί με όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από εδώ κατά καιρούς και αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, είμαι πάρα πολύ περήφανος που τους έχω μαθητές από όλα τα τμήματα. Είτε πυγμαχίες, είτε kickbox, είτε το παιδικό, το καράτε, όλα. Γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν υπάρχουμε.
είναι το κομμάτι με συμπληρώνει και είναι ωραία αυτή η δουλειά όταν έχεις και έχεις επικοινωνία κάθε μέρα με τον κόσμο, διαφορετικό κόσμο, και αυτό σε γεμίζει, νομίζω. Σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Και βέβαια, όταν έχεις να κάνεις με νέα παιδιά και διαμορφώνεις χαρακτήρες, βλέπεις και τις αγωνίες σου. Τα παιδιά, τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο σήμερα, τι είναι αυτό για το οποίο αγωνιούν? Τα νέα τα παιδιά, αυτό που τους φοβίζει πιο πολύ από ό,τι μου λένε εμένα, είναι ότι δεν μπορούν να προωθηθούν. Γιατί το κράτος δυστυχώς είναι απόν παντού, ειδικά στα μαχητικά αθλήματα. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, λόγω κάποιων ιδιωτικών πρωτοβουλειών, αρχίζουμε τα μαχητικά αθλήματα γίνονται πιο εμφανή. Και όταν έρχονται όμως εδώ, πάλι το βλέπουν πολύ έτσι, φοβισμένα. Όχι για μόνο με προκατάληψη. Ναι, όχι μόνο για να μην χτυπήσουν. Ίσως επειδή νομίζουν ότι αυτοί που κάνουν αυτό το άθλημα είναι βίαιοι, δεν έχουν παιδεία, δεν μπορούν να μιλήσουν, ξέρω εγώ, δεν έχουν καθόλου έτσι, σκεπτικό ή μόρφωση. Για τον πολύ κόσμο είναι, Κώστα, απλά ένα ξύλο και τίποτα παραπάνω. Είναι απλά ένα ξύλο, δυστυχώς, για πολύ κόσμο. Δυστυχώς, και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εδώ πέρα μέσα, σε άλλα αθλήματα, γυμνάζεσαι. Εδώ γυμνάζεσαι και μαθαίνεις και πειθαρχία. Κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι τα τελευταία 15 χρόνια βλέπω ότι λείπει. Και από αθλητές και από γονείς και από εμάς. Να με συγχωρείς, αν πας σε μια προπόνηση μιας ομάδας ποδοσφαίρου, θα ακούσεις ακόμη και παιδάκια μικράς ηλικίας να μιλούν άσχημα, να βρίζουν και οτιδήποτε. Το είχε προπονητή πολλές φορές. Αυτό βέβαια σε μια σχολή kickboxing, καράτε, δεν θα το ακούσεις ποτέ, Ιπακρατίου, ποτέ. Ποτέ, γι' αυτό φυσικά εξαρτάται από τον ίδιο τον δάσκαλο. Και αν ποτέ κάποιος αθλητής μπορεί να έχει ξεφύγει έξω και να έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, πάντοτε είναι στη δουλειά του δασκάλου να τον επιβάλλει στην τάξη και αν χρειαστεί ακόμα και να τον διώξει από την ίδια του σχολή, γιατί φυσικά πάνω απ' όλα αυτό διδάσκει εδώ μέσα και ένα γυμναστήριο δεν έχει βιτρίνα. Η βιτρίνα είναι οι μαθητές του. Έτσι. Και πρέπει να προσέχουμε, ειδικά όταν βλέπουμε ότι το kickboxing και τα μαχητικά αθλήματα ανεβαίνουν στην Ελλάδα επαγγελματικά, θα πρέπει η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, προς τα νέα παιδιά, για να μπορούν να έρθουν να το συνεχίσουν και αυτά, να είναι όμορφη. Να μην δείχνουμε, ας πούμε, βία χωρίς λόγο ή τέτοιες συμπεριφορές. Είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν θα έρθει ποτέ κόσμος σε αυτά τα αθλήματα. Θα πρέπει να προστατέψουμε το άθλημα εμείς, οι αθλητές και οι γονείς. Γιατί πάντοτε σε συνεργασία με τους γονείς πρέπει να γίνεται αυτό. Εννοείται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού ξεκινάει πρώτα από το σπίτι και μετά πάει στο γυμναστήριο. Εύχομαι κάθε επιτυχία για το 2014 και ελπίζω να σας βρει και εσένα και τον Λάζαρο πάντα με επιτυχίες. Κάποιος αν θέλει να σας γνωρίσει, να έρθει να ασχοληθεί, τι τμήματα διατηρείτε, ποιες μέρες, ποιες ώρες? Τμήματα έχουμε καθημερινά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, αγωνιστικά. Εμείς είμαστε, ας πούμε, από Δευτέρα ως Σάββατο, το γυμναστήριο ανοίγει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε τμήματα που θέλουν να τα πάει κάποια παιδάκια να κάνουν μόνο καράτε, κάποια παιδάκια που θέλουν να κάνουν πυγμαχία ή kickboxing, κάποια που κάνουν παγκράτιο. Έχουμε για μεγάλους, οι οποίοι έχουν απλά για να το κάνουν για χόμπι, και φυσικά το μεγαλύτερο, πιστεύω, ποσοστό όλων των γυμναστηρίων και των σχολών είναι οι χομπίστες. Ένα πολύ μικρό μέρος είναι το αγωνιστικό και γι' αυτό, ας πούμε, η βάση μας πέφτει εκεί πέρα. Ότι θα πρέπει να έρθει και να το καταλάβει ότι δεν είναι μόνο για αγώνες, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Λοιπόν, είμαστε Εθνάρχου Μακαρίου 15. Στο στενό μετά την αστυνομία, λοιπόν, στον πρώτο όροφο. Τα τηλέφωνά μας είναι 251-0-22-10-13 και έχουμε και ένα blog στο ίντερνετ, το οποίο άμα γράψει κάποιος aozevskavalaskolita.blogspot, μπορεί να μάθει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλει. Θαυμάσαι. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους με υγεία και πάνω απ' όλα επιτυχίες σε όλους μας. Διδάσκουμε το kickboxing, διδάσκουμε την πυγμαχία, το παγκράτιο και το FCS Cali. Αυτή η χρονιά του 2014 είναι μια χρονιά που έχει πάρα πολλούς διοργανώσεις και πολλούς αγώνες, όπως μας έλεγε ο Κώστας. Εσείς σαν στόχο τι έχετε βάλει το σχολείο? Σαν στόχο πρώτα απ' όλα είναι στα αεραστεχνικά τμήματα που ασχολούνται τα παιδιά, τα πανελλήνια πρωταθλήματα, να ακολουθήσουμε όλους τους αγώνες, να πάρουμε τις θέσεις μας. Από εκεί και πέρα τα παιδιά που ασχολούνται, όπως ο Μαβίτης ο Τριαντάφυλλος που ξεκίνησε στον επαγγελματικό, έχει πάρει τον δρόμο του επαγγελματικού λίγου αθλητισμού, να βρεθούν ευκαιρίες, να βρεθούν διοργανώσεις ώστε οποίες να μπορέσουμε να δείξουμε τον αθλητή μας και να προχωρήσει. Για τον Τριαντάφυλλο θα ήθελα να πεις δύο λόγια. Πώς το βλέπεις γενικά σαν αθλητή, γιατί βλέπω ότι είναι ένα ανερχόμενο αστέρι της σχολής? Λοιπόν, ο Μαβίδης ο Τριαντάφυλλος είναι τώρα ένα παιδί το οποίο ασχολείται εδώ και 3-4 χρόνια στη σχολή. Τα 3 χρόνια κάνει πρωταθλητισμό.
έχει μια πολύ καλή πορεία από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει. Έχει κατακτήσει στην πυγμαχία, έχει αγωνιστεί σε κατηγορίες εφήβων, έχει αγωνιστεί σε κατηγορίες β' ανδρών της πυγμαχίας, έχει πάρει πρωτιές και δεύτερες θέσεις σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Φέτος αγωνίστηκε, όπως προείπε και ο άλλος ο δάσκαλος, ο Κώστας, αγωνίστηκε στο Battle, το οποίο ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση στην Καβάλα. Μας έκανε την τιμή να πάρουμε μέρος με τον αθλητή μας, τον Μαβίδη, τον Τριαντάφυλλο, να αγωνιστεί και να κερδίσει. Ήταν το πρώτο του παιχνίδι επαγγελματικό με γυμνά, χωρίς δηλαδή προστατευτικά, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Από εκεί και πέρα αγωνίστηκε τώρα πάλι, πήγαμε στη Βουλγαρία σε ένα ερασιτεχνικό με προστατευτικά παιχνίδι. Για εμπειρίες, φαντάζομαι. Για εμπειρίες πιο πολύ, για να μαζέψουμε εμπειρίες. Πάλι πήγαμε πολύ καλά, είχαμε δύο παιχνίδια, δύο νίκες. Και τώρα τελευταία αγωνιστήκαμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ΠΟΚ, το οποίο κατάφερε να βγει πρωταθλητής Ελλάδος, έπαιξε τέσσερις δυνατούς αγώνες. Δυστυχώς είχαμε ένα τραυματισμό στον τελικό. Είχαμε ένα σπάσιμο χεριού στον αγώνα από ένα μπλοκ, αλλά το παλέψαμε, βγάλαμε το παιχνίδι και καταφέραμε να βγούμε πρωταθλητές. Πότε θα είναι έτοιμος τώρα ο Τριαντάφυλλος για να ξαναμπεί πάλι στα ρινγκ? Ο Τριαντάφυλλος τώρα σε μία με δύο εβδομάδες περίπου βγάζει το γύψο. Από τη στιγμή που θα βγάλει το γύψο, θα κάνει κάποιες φυσιοθεραπείες, να επανέλθει λίγο το χέρι του, να αρχίσει πάλι να δυναμώνει. Δηλαδή, υπολογίζουμε σε ένα μήνα από τώρα σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, πολύ προσεκτικά, να ξεκινήσουμε πάλι να κάνουμε την προετοιμασία μας. Και μαζί με να αναφερθώ και στα υπόλοιπα παιδιά που πήραν μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Παράληψη δική μου. Λοιπόν, είναι η Σιαφάκα Ιάννα, η οποία αγωνίστηκε στις γυναίκες, στην κατηγορία των γυναικών, στα μείον 56 κιλά. Κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στα low kick. Είναι ο Αραμπατζής ο Γιώργος, η Αραμπατζή Ελένη. Είναι δύο αδέρφια τα οποία είναι 12 χρονών, αγωνιστήκαν στην κατηγορία παμπέδων στο kick light. Και καταφέραν να πάρουν και αυτοί την δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επίσης είναι ο Τρελάκης ο Γεράσιμος που κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση ανδρών, low kick. Αυτοί. Το αύριο του συλλόγου, να φανταστώ ότι είναι. Το αύριο του συλλόγου. Επίσης θέλω να αναφέρω τον Κυπριάδη τον Άκη, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία. Ήταν έτοιμος για το πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς μία εβδομάδα πριν την προετοιμασία πάθαμε πνευμονία και έτσι. Και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι ακριβώς. Η προετοιμασία είναι προετοιμασία. Καμία προετοιμασία δεν πάει χαμένη. Ο αθλητής ανεβαίνει επίπεδο. Φυσικά μέσα στο πρόγραμμα είναι τραυματισμοί, ιώσεις, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μας ρίχνουν κάτω, μας κάνουν πιο δυνατούς για να ξαναπροετοιμαστούμε για το επόμενο στόχο. Έλεγε και ο Κώστας ότι αυτό περισσότερο που αντιμετωπίζεται μέσα στη σχολή είναι οι αγωνίες των νέων παιδιών, αλλά και όσων έρχονται να γυμναστούν. Εσείς, σαν αθλητικός ομίλος ΖΕΦ, τι μήνυμα θέλετε να βγάλετε προς τα έξω στον κόσμο? Πρώτα απ' όλα είναι αθλητισμός. Πρώτα απ' όλα είναι αθλητισμός. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί και με τον προαθλητισμό, στην αρχή το ξεκινάει και το κάνει για τους δικούς του στόχους. Χαμηλούς στόχους. Από εκεί και πέρα, ένα παιδί το οποίο θα ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό, τα κέρδη του ποια είναι? Όταν ένα παιδί σχολείου, όταν θα πάρει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, μετά κερδίζει κάποια μόρια για να περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποια σχολή. Όταν είναι λίγο πιο μεγάλος, από εκεί και πέρα κερδίζει κάποια μόρια για να περάσει σε σώματα ασφαλείας, σώματα πυροσβεστικής και αυτά. Οι στόχοι των αθλημάτων είναι αυτοί. Για το 2014, τι περιμένουμε? 2014. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα. Δύσκολη χρονιά, λέει ο Κώστας. Δύσκολη χρονιά. Δύσκολη χρονιά. Θα έχει πολλούς αγώνες. Θα δούμε στην πορεία. Τώρα ξεκινάει, τώρα μπαίνει. Θα δούμε τα προγράμματα. Θα ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες μας. Ορεξάτη σας βλέπω πάντως. Πάντα ορεξάτη. Πρώτα απ' όλα υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Και όλα τα άλλα θα έρθουν μπροστά μας καλά, πιστεύω. Τριαντάφυλλο, όπως είπε και ο δάσκαλός σου, είχαμε ένα άσχημο νέο. Και ένα καλό νέο το 2013. Το καλό ήταν ότι πήρες το πρωτάθλημα, αλλά το κακό είναι ότι τραυματίστηκες στον αγώνα από ένα χτύπημα. Κάπως αυτό λίγο τον πόνο σου, την πίκρα σου, λίγο τον εξισορρόπησε η κατάκτηση του πρωταθλήματος? Ναι, από τη στιγμή που βγήκα πρωταθλητής Ελλάδος, δεν μου πολύ ένιαξε αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, με πήγε λίγο. Σε πήγε πίσω, ναι. Γιατί τώρα ήταν να δώσω κι άλλο. Ήθελα να κάνω πολλά sparring με πολλούς αθλητές, να κατέβω και στους άλλους αγώνες, αλλά εντάξει. Τώρα μόλις το βγάλω θα ξεκινήσουμε ξανά προετοιμασία. Ξεκουράζεστηκες πάντως, αυτό το πιο σημαντικό, γιατί το 2013 ήταν μια χρονιά με αρκετούς αγώνες. Μπήκε δειλά-δειλά στα επαγγελματικά, πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Νομίζω ότι το 2013 σου αφήνει γενικά μια καλή αίσθηση. Ναι, ναι, εννοείται. Είχα και έναν αγώνα με την Εθνική Πυγμαχίας κάτω στην Κύπρο. Ναι, σωστά.
Ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Πολλές κατακτήσεις. Ο γιατρός τι λέει, πότε θα είσαι έτοιμος πάλι να ξαναφορέσεις γάντια? Σε 2 εβδομάδες το βγάζω και μετά θα χρειαστώ, δεν θα χρειαστώ πολλές φυσικοθεραπείες, μου είπανε, και θα ξεκινήσω τις προπονήσεις μου. Μάλιστα. Άρα ο στόχος είναι κάποια στιγμή μέσα στην άνοιξη να παίξεις έναν αγώνα. Ναι, ναι, εννοείται. Ωραία. Στόχος, νίκη φαντάζομαι, να κάτι καλύτερο από πέρυσι, έτσι? Ναι, θέλω πρώτα απ' όλα να παίξω με καλούς παίκτες για να δείξω το όνομά μου λίγο παραπάνω. Αυτό. Μη σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και να είσαι γερός το 2014 και είμαι σίγουρος ότι αυτό που θέλεις θα το πετύχεις. Ευχαριστώ πολύ. Έκτιμη
Από την κόπη πίνω. Τη μετάλλια δεν χτυπάω, την κλείνω. Εντάξει, και χτυπάω. Οκ, δεν γυρνάω. Δεν θα κάνεις τις λαβές. Οκ. Άμα την κλείσω όμως, με το όπιστε, εντάξει, I use, make use of the tip. Άμα έρθει έτσι, όπως δεν την κλείνω, εντάξει, και go inside. Οκ. Αυτό ατσάλι, ξύλο να λάνε, που στα κίνητα πάνω. Έχει δεύτερη φορά. Και από εδώ ανοίγεις και κάνει λίγο. Μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ. Δεν συνεχίζει, κάνει την εκπληκτική. Οκ. Και μετά το πατάς μια πατ και στα γκέσα το πατάς. Σω, δηλαδή η γκέσα φοράει τη ρόβα της, ρόβα λέει, το φτάνει το κίμωνο και δεν μπορεί να κάνει μεγάλα μέσα την πατάει. Γιατί αυτό το κολοκύρι δεν έχει ανοίγμα. Εντάξει, δηλαδή ήρθε που φέρει τώρα. Σε εκεί. Οκ. Άμα ρε. Ναι. Σιγά σιγά. Κοινή. Ναι, αλλά όταν κάνεις τέτοια πράγματα, μου δείχνει σημεία που είναι πιο βασικά. Σου στέκει. Απόξω τον αγώνα, από το κεφάλαιο ή τη φάρα, έχω την ληφθεία. Και άμα δεν πιάνει την βέβαια από τώρα. Πού. Κράκ. Οκ, αυτή μια κάρτα. Οκ, στείλτο να. Και να είναι κλειστή και την έχει εδώ πέρα. Και πατάει, ξέρω εγώ. Τι βγάζει. Κάτι. Οκ, καμιά έτσι. Και η δεύτερη σιγά σιγά κακόπερδη. Να μα κάνω αυτό και πάω μόνο το δάχτυλο. There's a big problem. Το μάτι πολύ ευαίσθητο. Και φύση θα σα πω να σα κρατούν μέσα και την πόρτα και το μάτι και το σκύλο. Εντάξει. Μετά από τα κάνω αυτό που δίνει το όχι. Μου δίνει και το πιπί του. Εντάξει, μου πήρε πρόβλημα πάλι. Να συνεχίζουμε. Εντάξει. Οκ, πού είναι. Λέει άμα κάνει μπαμ. Οκ. Θέλει να κάνει. Και θέλει ονοθεραπεία να μεγαλώσει πάλι. Να έτσι δεν το φαντάζει. Δεν θα το κάνω. Οκ. Δηλαδή όλα αυτά. Το ίδιο όμως και άμα του κλείσει. Υπάρχουν κάτω. Εντάξει. Εκεί δεν κάνει μόνο τη βάζει το σίδερο του κάτω. Την πατάς και εσύ. Αυτό το σίδερο πονάει. Το backhand. Γιατί η μαμά πήγε να ζητήρε με το πιτόξυλο η γιαγιά και την κουβέζε. Εδώ θα γίνει μπλε, εντάξει. Εντάξει. Τι στιγμή λέω που έχετε μάγκε. Αφού έδινε την μάγκε, θα κατεβάσει κάτω. Πού θα πάει το βήμα του, κάτω. Εντάξει. Θα τους βάλω λίγο πίσω. Όχι. Θα τους βάλω λίγο πίσω και το βάλω ευθεία. Τώρα, goal, ok. Παίζουμε με, τις, με το body language. Πας μια εδώ, γεννάς εκεί. Πας μια εδώ, δείχνεις τη μύτη. Πας μια εδώ, δείχνεις αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά που τρώει κάποιος μία και εσύ να φας, το σώμα σου θα ανοίξει από τις μεριές. Εκεί θα χτυπήσεις. Πρέπει να ξέρεις που τα βρίσκεις σε μία πλευρά. Άμα είσαι έτσι, τα πλευρά είναι τεντωμένα πάνω εύκολα. Άμα κάνεις έτσι, είναι η κοιλιακή κλίμα και έχεις impact. Εντάξει, ή θα το πάρεις ή εσύ που κάνεις αλλά αναπνέει ξανά, εκεί τη στιγμή είναι weak point. Το κοιμέ στο καράτε, παγώνουν όλα, αλλά κάποια πέρα θα πάρει παραπνοή. Όχι στο μπαμ, γι' αυτό και τα ούκε δεν θα κάνεις το ούκε και τη στιγμή που έχει σταθμεύσει η βοηθιά. Το ούκε πρέπει να γίνει 80% τώρα. Εντάξει, άμα σταθμεύσει αυτό και κάνει ούκε, έχετε έτσι και στο δεύτερο λειτουργικό.
Okay. Αυτά είναι κάτι όχι μυστικά, αλλά πρέπει να στα πει κάποιος, να ξέρει να τα χειρίζεσαι. Okay. Πάμε σε μάγκη, έτσι σιγά σιγά. Και τα ζώα της φύσης, μικρές τίγρες, baby,
κάνουν τα αδερφάκια τους, κάνουν τα κόντρο λαιμό, αλλά instinct μας δεν μπορούν να πιάσουν το λαιμό, να το τσακίσουν αργότερα στο κυνήγι, την αντιλόπη, ξέρω. Άρα και μαθαίνουν παίζοντας. Και αυτό ο γέρος λέει, στην Ιαπωνία play, keep going, okay, don't think, μη σκέφτεσαι. Δηλαδή όλα λίγο σκέψη. Αλλά στην αρχή που δείτε τις σπουδές, όχι το μάθημα, σπουδές είναι μετά μαύρη ζώνη. Okay, είναι σαν να το βγάζει το λύκειο, μετά έχει λύκειο, βγάλει και έχει το πανεπιστήμιο. Σου παίζει λίγο σπουδάζει, δεν μαθαίνει. Μαθαίνει στο σχολείο τα γράμματα. Μαθηματικά, τα βασικά για να μπορείς να πας στο πανεπιστήμιο. The same, το ίδιο όταν φοράς μαύρη ζώνη, πρώτο βαθμό. Δείτε και μετά οι σπουδές δεν τελειώνουν. Όσο και να πιάσει από το ψηλό, ξέρω εγώ. Πάντως εδώ το ίδιο. Όταν κάνει μια εκκλησία, και εγώ κάνω ορίστε κύριε. Okay. Σιγά σιγά, το λόγο. Και όπου και θα πάτε να κάνετε έτσι. Κάτι βασικό, άμα έχω τα κλειδιά εγώ του σπιτιού, και όταν κάνω έτσι, δεν πρέπει να πιάσει, άμα τα πετάχνω στη μάπα, τι θα πούμε αυτό. Ότι πάει στον πρόσωπο, το είναι σύντομο αυτό πάει. Τι κάνεις όπως το baseball, το glove, που κάνει την μπάλα, πακ, μέσα και μετά πίσω. Η πάτη σκέψη. Okay. Το ίδιο σύστημα εδώ πέρα. Οπότε το χέρι πάει μέσα μπριά. Με, αποφεύγω την κλωτσιά επειδή στρίβω. Αλλά το χέρι που ξέρει δεν πάει μπιτά στο μπριά. Δηλαδή αυτή κινήθηκαν και μένει η φρακένεια στο heel, στη φτέρνα. Τώρα εσείς κάνετε αυτό και πατάτε μόνο εδώ. Εγώ θέλω να πατήσετε εδώ και να σηκώσω τον πόδι μια στιγμή. Και να τον πάτε όποιος θέλει. Οκ. Okay. Εδώ το κλωτσιάρισμα είναι να σηκώνετε, να τον βλέπετε όλο. Σκου. Βου. Αυτό είναι το βασικό. Αργότερα θα κάνετε με ένα το! Γιατί αυτός... Αλλά μόλις πάει και ασυγκώσει το πρόβλημα, έχει την κάση πρόβλημα. Δεν το περιμένει αυτό. Και άμα έχει τη σκόνη, το μέτρη στον πίση. Κάνω το σατ. Τη σκόνη μέσα στα μάτια. Πέρα σε μάτια, πατάς και με κουτσά κάτω, του στέλνει να διάβασε. Μόλις σηκώνεται από κεφαλής. Το κεφάλι πάει όπως η μπάλα του μπέιμπολ. Το χτυπήσε το κέντρο. Πω! Αυτό και να το φάει θα πάει όπως είναι. Άρα εδώ είναι το breaking point. Γι' αυτό πρέπει στο πρόβλημα. Άμα κάνεις... Μάρι, ναι. Δεν είναι ας. Σιγά σιγά. Αυτό πάει και φαίνεται πολύ σαν Tai Chi. Να σιγά σιγά. Φου. Φου. Και... Φου. Down. Απόκριση. Με σκούδι. Φουλ. Έλα, οκ. Άρα και τώρα σιγά, αυτό είναι fake. Δεν χτυπάμε. Πω! Να είσαι τον πάνω. Βλέπεις αν καλύτερα κάνει αυτό το πράγμα. Το πρόσωπο πίσω, γιατί βάζει ωραίο μαγεύει, βάζει το ουχό μέσα. Perfect, μαγεύει. Αλλά το πρόβλημα του είναι ότι εσύ είσαι απελαργός, δεν κάνεις δείγμα, για να κράτω το λίγο. Ρε, ισορροπία, πώς είναι. Να μας έχεις έτσι τα πέφτω να μου δω. Οκ. Στοπ. Τι κράτω το. Πειράμα. Στοπ. Στοπ. Εσύ φεύγει και το γόνατο που είναι straight και εσύ με το σπάρει το γόνατο. Down. Words. Οκ. Να φτιάξει και γονατίσου ο ίδιος. Breakthrough. Οκ. Και το επόμενο ήταν το ίδιο. Και κάνεις το γόνατο σαν μπάσκετ. Αν χτυπήσει φτέρνα, θα βγει το γόνατο μη ζουμρία. Προπαντός, άμα χτυπήσει και αποφύγω και μην το πόδι σιγά σιγά να λάβω. Πες το κουβάρι να κουφρίζει, να μην το πόδι σιγά σιγά. Μες στο ράφι! Εδώ, σιγά. Τέρνα μέσα, εδώ κάνει κράκ, θα σπάσει. Θα σε κάνει καλά. Άρα και, I use, make use of my surrounding.
Άμα ήταν γυαλί, και με το γυαλί του παράδειγμα, το βλέπω τη θέμα. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο του λαιμό. Και μέχρι ακόμα το γυαλί γίνεται και σουρίκιο, ναι. Σπάει σε δύο και έχει τρίτη μάχη. Γυαλιά. Τζάνι. Μα οκ. Δεν είναι ninjutsu. Δεν είναι το η τέχνη. Μάλιστα, δεν είναι λίγο. Μα το κάνω αυτή. Ο Νίτες είναι αθόρυβος. Συγκριμίζει κοντομέσιο. Ok, one more time, slowly. One. Ok. Two. Σιγά σιγά. Ok. Αυτά είναι movements. Δεν θα τα πουλήσεις έτσι φτηνά, θα τα κάνεις, θα τα μεταμφιεύσεις. Θα βγάζει μάσκες, θα τα πουλήσεις ακριβά τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Το κουτ, αλλά με μάσκες. Shut your mouth and give it on the neck, on the throat. Δεν μου κάνει. Πούλ. Σε ακούω κόσμο, μάρτυρες. Οκ. Πάμε τώρα. Thank you. Ξέρω εγώ, είμαι βρωθιά. Δηλαδή, ο Σάκης τώρα που ήταν μαζί μου για πολλές δύο εβδομάδες, του είχα πει πριν στα πολιτήρια, λέω, είναι σαν να πήρε εμβόλιο. Του διαρροπάτη. Και... άνοιξε το πνεύμα του λίγο. Οκ. Επειδή πέρασε το πέμπτο Ντάν με άριστα, πολύ καλά, εγώ το πέρασα, ο γύρω του γονατούς, ο μεγαδάσκαλος, τώρα να το κάνω Σάκη. Σάκη τεστ. Σάκη. Και Σάκη σημαίνει τα Ιαπωνέζικα να μπορείς να μυρίσεις την άποψη του θανάτου. Αυτός που προτιμάσεις να σε δολοφονείς, απ' ουσίως να δεις να το, να το μυριστείς. Okay. Γράφτε μου δύο κάβα όμως. Καλά, εσάς σε κάνω Σάκη. Σε κάνω Σάκη τεστ. Okay. Όταν η Κλουτσιά... σκύβει. Δηλαδή, πάλι το χειρούργιο, σιγά το μηνύα, σιγά σιγά, το παγκόσμιο, θα κάνω πάνω στο πίτι του το σιγά. Κάνω το ίδιο. Αλλά κίνηση βλέπεις το σκύβι, θα λέμε. Πριν το γόνατο, αν πεις κάτω σκύβι και το αυτό, το λάριγκο. Κίνηση μουσικό να σου πατή και το βγάζεις. Οκ. Άμα δεν έχει δουλέψει, κάνεις ένα γιοκαρούκι, γυρνάς και το μέσο κεφάλι. Οκ. Και μετά βγάζεις το τσιμπούρι, το αίμα και το βάζεις ξανά μέσα και το βγάζεις στον δρόμο σου. Αλλά δεν είναι ότι θα το βγάλω το σφαχτή. Αν είσαι ικανός, σιγά σιγά. Θα μου το ίδιο. Ξύλο. Θες. Οκ. Τι μου τσάζω. Ξανά. Ξανά. Οκ. Ω, πλήγεις. Οκ. Περάστε. Το να βγάλω σπαθή κανένα από το πράγμα δεν χρειάζεται τεχνική. Πάει σε ένα περίστροφο, μόνο το δάχτυλο θα κάνεις. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κάθε ανόητο είναι ικανός να κάνει το δάχτυλο αυτό να το κάνει έτσι. Δεν χρειάζεται γραμμάτα. Τι να πεις στην Αμερική. Έχω πιο πολλά πιστόλια παρά Ίκα. Ίκα δεν υπάρχει ακόμα στην Αμερική. Τώρα ο Μίστερ Ομπάμα πάει να κάνει τον. Πόσο λένε το Σαμαρίτη. Το Σαμαρίτη. Μας κατασκοπεύει και στα πνοδομάκια μας. Έλα. So, πού είναι. Άλλο πράγμα είναι, σιγά σιγά. Να μάθεις πολλά άτομα. Κάνε το κέρι σιγά σιγά. Και αστράκι πάμε πίσω μια. Και αστράκι ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή που έρχεται αυτός, κάνεις με αυτό το πράγμα του γουρατίνης. Αν είσαι ο Ζακάκη, με το σπαθί του τότε, παίρνεις το αστράκι, του πατάς μια θέση, ρίχνεις το αστράκι, τα δακρυγόνα, ξέρεις, τα πάουντερ, τις σκόνες, σαν μόνος, και μετά κόβεις μέσα στην ομίκλη. Γιατί όσοι δεν βλέπετε καν την κέντρη, σηκώνετε τα χέρια, και λιμίνα, εντάξει.
με τα πρόβατα. Και αυτός εδώ πέρα έχει χρώμα να σφάξει. Okay. Γι' αυτό το ίδιο κιόλας που κάναμε πέρα, που κάναμε ξανακάνω, θα το κάνεις με αυτήν την μερικά. Να πέσει κάτω. Και να πέσει αστράκι στις θέλησες. Next. Σαν να πηγαίνει πόδια. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι ότι περνάς την form. Form. Μορφή. Την τέχνη. Και μετά γίνεσαι shapeless, formless. Μέσα. Άμορφος. Δεν έχεις κάτω, δεν έχεις καμά. Πώς συγκεκριμένη είναι. Την απορρίπτεις. Τα κόμματα είναι στα αδέοπτυξη. Τις άδειες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μαύρη ζώνη, αυτή είναι καινούρια. Η πρώτη μου είναι άσπρη. 25 χρόνια, 26 χρόνια. Βλέπεις, σφύρεται. Είσαι με ένα άνθρωπο. Παίρνεις μαύρη ζώνη. Όταν θα λιώσει, θα γίνει μια κορδέλα. Και θα κάνει μια άσπρη ζώνη και σε άσπρο γκί. Και τη γέρος 90 χρονών και άσπρη ζώνη κοράκο. Μα δεν είναι γέρος. Ο κύκλος κλείνει. Αγνάς με άσπρη, γίνεσαι μαύρος, η ζωή σου τελειώνει και καταλήγεις πάλι σε άσπρη ζώνη. Γιατί λιώνουν τα μαύρα, τα βγαίνουν μόνο μια φλούδα. Εντάξει, και μετά γίνει με το άσπρο από μέσα. Όπως η ζωή, γυμνιέσαι, πεθαίνεις. Ο κύκλος το ολοκληρώνεται. Και ο θάνατος δεν είναι τίποτα για μας το... Πώς λέει, το κακό. Ναι, όχι κακό, άσχημο. Είναι κάτι το normal. Και ένας νίντζα που δεν σκέφτεται το θάνατο, στην ώρα της μάχης πας και ανταποκρίθηκε. Άμα δει τον μεγάλο τον αντίπαλο και του πει σκέψη, άμα μου φεύγει να σκοτώσει, και τι μου θα σκέφτεται, αυτό μπορεί να με σκοτώσει, είναι τεράστιο τέρα, ναι, τι στιγμή θα πεθάνεις. Δεν σκέφτεσαι ποτέ θα γίνει, άμα συναντήσει τον. Ναι, αυτό που θα σε καταστρέψει, μπορεί να σε καταστρέψει. Αλλά την πρώτη στιγμή που θα γίνει, εμφάνιση θα σε καταστρέψει το πνευματικό σου, το πνεύμα σου. Και που σκότωσε το πνεύμα σου και δεν είσαι σταθερός μες στο πνεύμα σου, είσαι το πάνω με το πνεύμα σου. Το πνεύμα σου όμως είναι weak και κάτω να ξέρεις και πράτσα να έχεις αμάν, but το σκότωμα το φυσικό να σε πάει τη ζωή είναι κάτι το δεν χρειάζεται. Γι' αυτό ο Χατσούμι εμείς λέμε στον Ινδούτσο, αν το σκοτώσεις πνευματικά δεν θα του πάει τη ζωή. Πόσοι άνθρωποι του αρέσουν τα λεφτά, ξέρω εγώ, και πιστεύουν στα λεφτά στο Θεό. Πάρε τους τα λεφτά. Τους παίρνεις. Καλύτερα να πεθάνουν. Ναι, πήγαν από το κτίριο. Ή δεν ξέρω να κάνουν και... γίνονται παλαβή, ξέρω εγώ. Οκ. So, όλοι μας έχουμε ένα weak point. Μια φτέρνα το αγγελέπουν, ξέρω εγώ. Κύριος Χ. Κύριος Χ. So, νίντζα, άμα βρει, κάνει το weak point σου, θα σε πάρει από εκείνη τη μεριά, αυτό προσέχετε. Είναι να κρατάτε πολύ μυστικό το δικό σου Αχίλλες χείλ. Για μας είσαι νίντζα και υποψιάζεις ότι κάποιος ψάχνει να βρει το Αχίλλες χείλ. Δώσ' του μια λάθος trace. Πώς λέει trace. Ήχνη. Λάθος ήχνη. Και κάνει πως, αμάν, μου πήρε το, ξέρω εγώ, εντάξει, κάθε. Και αυτός τότε σιγουρεύεται ότι σε καθάρι και πας να πέτρεψε με τη δικιά σου. Είναι το να πες σκάκι το παιδί των βασιλέων. Στρατηγία. Στρατηγία είναι το παν. Αλλά είναι chess, πνευματικό chess. Τραβάει ένα στο αυτό να ρίξει τον βασιλιά. Πάντα λένε θα θυσιάσει πρώτα τους γυρουγούς, τους αγρότες, τι λέει. Στρατιώτη. Όχι, τον Παουά. Στο σκάκι. Το Βοριάτι. Το Βοριάτι, στα λίγα. Το Αναδικό. Ναι, στο σκάκι πώς λέει το. Στα Το πιόνι, το απλό πιόνι. Τι νομίζετε, πρώτη στα χώρα που κάθουν οι γυμνοί με κάτι καλά μια μητέρα και που τους φάζουν, μετά έρχονται οι καλύτεροι και μετά έρχονται οι αριστοκράτες με τις πανοπλίες και έρχονται και δεν θα πάνε να είναι. Αυτό σου λέω, το κανόνι χρειάζεται από όλα που βάζεις μέσα στα γεδάδες και το μπουμ. Θα
περάσουμε στην τρίτη μάχη με όρους και Ιωάν για την κατηγορία των 90 κιλών. Για την κόκκινη γωνία παρακαλώ το Μάριο Μπαριτσάνου από τη Ρουμανία να έρθει στο ρινγκ. Από τα ρίκ λόγω σοβαρού τραυματισμού, απόψε επιστρέφει για την μπλε γωνία και την Ελλάδα. Βασίλης Γκρίκοπ Καραγιαννίδης. Με 14 αγώνες, 12 νίκες, 5 νοκάουτ. Είναι 34 χρονών. Προπονητής του αγαπητός Γιώργος Καριώτης από την Πάτρα. Πρόκειται για τον Μάριο Μπαριτσάνου από τη Ρουμανία. Ο μαχητής στην μπλε γωνία με 7 αγώνες, 6 νίκες, 2 νοκάουτ. Είναι 23 χρονών. Μαθητής του σπουδαίου δασκάλου Κώστα Θανασόπουλου από τη σχολή Fighters. Κατέχει τον τίτλο του θεσμού, είναι No Limit Champion για την κατηγορία των 81 κιλών. Απόψε επιστρέφει είναι ο Βασίλης Γκρίκοπ Καραγιαννίδης. Διαιτητής του αγώνα ο Νίκος Δροσόπουλος. Καλή τύχη και στους δύο. Μπαριτσάνου εναντίον Καραγιαννίδη. Μια σπουδαία αναμέτρηση στα 90 κιλά, K1 Rules, Καραγιαννίδης, μεγάλο comeback. Βέβαια, τρομερό comeback του Βασίλη Καραγιαννίδη που έρθει στη γωνία τον Κώστα Θανασόπουλο, ερχόμενος βέβαια από τη σχολή της Καβάλας, μια και είναι καβαλιώτης του πάλι του Βασιλικού. Σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι έρχεται μετά από μια διετή απουσία λόγω του τραυματισμού σοβαρού στη μέση του. Γιώργο, πραγματικά ανοίξει την κατηγορία των αθλητών No Limits. Εκπληκτικό. Με τόσο σοβαρό τραυματισμό και επιστροφή είναι σπάνιο. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Τον θυμόμαστε στη νίκη του στη Σεζημία στο θέατρο Πέτας και Γης Θεσσαλονίκη πριν 2 χρόνια επί του Αλέξανδρου Γκερέκου. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε τον Μάριο Μπαριτσάνου που στην μία του έχει το προποντή από την Πάτρα τον Γιώργο Καριώτη. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Καραγιαννίδης, δεξιογκάρτης, δηλαδή το καλό του χέρι είναι το αριστερό. Δύσκολος αθλητής για να το αντιμετωπίσεις. Πάντα είχαν όλοι προβλήματα με τους λεγόμενους νοτοχέριδες. Σωστά. Μπαριτσάνου, ένας αθλητής ο οποίος έχει πάρα πολλούς αγώνες στο ενεργητικό του. Έμπειρος αθλητής. Έρχεται από τη σχολή της Ρουμανίας. Βέβαια. Ελληνορουμανική αναμέτρηση και κλειστός πολύ καλός ο Μάριος Μπαριτσάνου. Εδώ ένα χτύπημα χαμηλά. Συμβαίνει αυτό. Είναι από τα χτυπήματα που βλέπουμε σε αγώνες και ο Αντρούλς. Κανένα πρόβλημα, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Καραγιαννίδης μπλε γάντια, Μπαριτσάνου κόκκινα. Καραγιαννίδης, άμεση απάντηση με 3 και 4 χτυπήματα πάνω στο τζέπ του Μπαριτσιάνου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Βασίλη. Όλοι περιμέναν να δουν αυτό το comeback του. Εδώ είδαμε πώς πέρασε δεξί τζέπ και ένα αριστερό κροσέ. Έψαξε να βρει κενό σημείο στην άμυνα του Μπαριτσιάνου. Κανένα πρόβλημα για τον έμπειρο Ρουμάνο πρωταθλητή. Πρέπει να φύγει από εκεί ο Μπαριτσάνου.
Ο Καραγιαννίδης αρχίζει τώρα και βγάζει όλα τα όπλα. Είναι ένας αθλητής που έχει όλα τα χτυπήματα. Βγάζει με μεγάλη ευκολία και γόνατα και κροσέ και high round kicks. Έχει όλο το πακέτο αυτό το αθλητής. Πολύ ωραία η κίνησή του. Πραγματικά πολύ ωραία κίνηση. Κλειστός καλά ο Μάριος Μπατσάνου, ο Ρουμάνος. Αριστερό low στο πόδι στήριξης από τον Καραγιαννίδη. Η απάντηση με αριστερό ανοιχτό κροσέ από τον Μπαρτσιάνο. Είδαμε και κάποιες συστάσεις από τον Άρχα του Ρινγκ, τον Νίκο Τολοσόπουλο, τον πανέμπειρο διαιτή. Πολύ έμπειρος διαιτητής. Μια μικρή επέλαση εδώ από τον Μάριο Μπαρτσιάνο, τον κρατάει. Κλειστός καλά ο Βασίλης ο Καραγιαννίδης. Ένα reverse round kick που επιχείρησε ο Μπαρτσιάνο. Πέρασε, βέβαια, απάντησε ο Βασίλης με ένα low kick που ανταπέδωσε ο Μπαρτσιάνο. Μπαρτσιάνο που βλέπουμε ότι έχει πυγμαχική βάση, προσπαθεί να βγάλει και πόδια, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη, ο Καραγιαννίδης με συνεχόμενη κίνηση, η οποία του επιτρέπει να φεύγει από τα πόδια και από το πεδίο βολής με τα πόδια του Μπαρτσιάνου. Πολύ ωραία χτυπήματα τον Καραγιαννίδη, τα χέρια του πραγματικά. Έχει βέβαια και τη θητεία του στην πυγμαχία. Ακριβώς, και φαίνεται αυτό από την κίνησή του. Καραγιαννίδης, αριστερό-δεξί, μάλλον δεξί-αριστερό κροσέ. Πέρασε, μάζεψε ακόμα ένα σημείο. Εδώ έχουμε μια μικρή διακοπή, είχε φύγει η μασέλα από τον Μάριο Μπαρτσιάνου. Αριστερό, medium round kick Γιώργο, πέρασε το σημείο ο Καραγιαννίδης. Τέλος πρώτο γύρου και ο Ανδρούς, 3 γύρι των 3 λεπτών. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας επιφυλάσσουν οι επόμενοι δύο γύροι. Να πούμε και την, θα λέγαμε, στήριξη των ιδιωτών, κάποιων ιδιωτών που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μια διοργάνωση. Κοντά στα No Limits και στο No Limits 22, τα Extreme Stores, ο πυγμαϊκός εξοπλισμός Olympus και φυσικά το νέο ισοτονικό ποτό Osi. Επίσης, ο όμιλος Aerotel για την φιλοξενία των αθλητών και το γυμναστήριο Air Power Fitness. Βοηθή έξω. Fight for Life, No Limits 22. Είμαστε έτοιμοι για τον δεύτερο γύρο στην αναμέτρηση Καραγιαννίδη με Μπαρτσιάνο. Καραγιαννίδης τώρα θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει περισσότερο τα σερί του. Ουσιαστικά... Ωραίο λάξιμα, πολύ ωραίο λάξιμα. Ανοίγει τον γύρο ο Καραγιαννίδης με ένα ψηλό high kick και ένα στο σώμα και άλλο στο και κεφάλι. Ένα αριστερό high round kick που και αυτό πέρασε. Μπαρτσιάνου πρέπει να προσέξει τα πόδια του Καραγιαννίδη. Αρχίζει να ανεβάζει στροφές ο Βασίλης. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει στο δεύτερο γύρο. Είναι και διψασμένος, Χρήστο. Έχει μια εποχή 2 ετών. Ένας αθλητής που έδειχνε εξ αρχής ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα σημερινά ταλέντα. Εδώ είδαμε πώς άλλαξε γκάρ το Καραγιαννίδης και πέρασε το δεξί του ανοιχτό κροσέ, έχοντας πάρει αντίθετη γκάρ. Είναι πολύ έμπειρος αθλητής και πολύ έξυπνος. Μου αρέσει γιατί έχει καλή τακτική. Έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω και ο προπονητής του, ο Κώστας ο Αθανασόπουλος. Σωστά. Πολύ ωραία χτυπήματα από τον Καραγιαννίδη. Ωραία κίνηση. Μπαρτσιάνου πρέπει να βρει τον τρόπο να σπάσει την απόσταση του Καραγιαννίδη. Πρέπει να βρει τον τρόπο να έρθει πιο κοντά και να δουλέψει εκεί. Ωραία, όπως τώρα το γόνατό του. Πραγματικά. Όσο αφήνει την απόσταση στα μέτρα του Καραγιαννίδη, ο Καραγιαννίδης έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Έτσι, και πρέπει να αρχίσει να μαζεύει σημεία, διότι ο Καραγιαννίδης ήδη από τον πρώτο γύρο μαζεύει σημεία και ωραία χτυπήματα, πάλι με τα χέρια, ο Βασίλης. Και άλλο ένα αλλάξιμα ψηλά, δεν δείχνει να ανησυχεί τον Μπαρτσιάνου με την άμυνά του. Αριστερό δεξί τώρα από τον Μπαρτσιάνου, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμούς και το καταφέρνει σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα του αγώνα. Η απάντηση όμως άμεση από τον Καραγιαννίδη, φεύγοντας προς τα πίσω, έδωσε αριστερό-δεξί, χαρακτηριστικό της πολύ καλής τεχνικής του κατάρτισης. Μαζεύει πολλά σημεία, Χρήστο Βασίλης. Μαζεύει πάρα πολλά σημεία. Μπαρτσιάνου πρέπει να κλειστεί. Πρέπει να κλειστεί και να προσπαθήσει όπως τώρα να βγάλει
τα αγκιστρωτά του χτυπήματα. Βέβαια, η κίνηση του Βασίλη είναι μοναδική. Ένα πολύ ωραίο παρέ πριν να φύγει από τη γωνία. Για 90 κιλά αθλητή, βέβαια. Γιώργο, πολύ καλή κίνηση. Κυριολεκτικά άδειασε το Ρουμάνο. Ωραίο αριστερό. Το καλό χέρι του Βασίλη. Θα πρέπει ο Καραγιαννίδης την ώρα που δίνει το αριστερό του κροσέ να σημαδέψει μέσα και να περάσει μέσα από τα γάντια ή έξω από, από τα γάντια του Μπαρτσιάνου ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το πολύ καλό του αυτό αριστερό χτύπημα. Και είδαμε τώρα ένα αριστερό high-round kick. Το Μπαρτσιάνου έδειχνε να ζαλίστηκε, ναι, αλλά δεν ξέρουμε, πέρασε μέσα από την άμυνα. Είναι έμπειρος, το δείχνει, ξανακλίνει την απόσταση. Θα το δούμε στα highlights του δεύτερου γύρου. Μπαρτσιάνου προσπάθησε να περάσει αριστερό-δεξί κροσέ. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Νομίζω ότι και αυτός ο γύρος θα μπορούσαμε να τον δώσουμε στον Βασίλη Καραγιαννίδη. Με την επέλασή του. Κάπου εδώ ήταν και το λάκτισμα που είχες πει. Θέλω να το δω, θέλω να το δω πάλι για να καταλάβουμε. Ωραίο uppercut, πραγματικά πολύ ωραίο χαμηλά. Όπως τώρα το αριστερό του κροσέ, αυτό πρέπει να συνεχίσει να το κάνει ο Καραγιαννίδης. Να το περνάει έξω από το οπτικό πεδίο του Μπαρτσιάνου. Πρέπει να τα δώσει όλα πλέον σε αυτό το τρίτο γύρο ο Μάριος του Μπαρτσιάνου. Αν θέλει να καλύψει τα σημεία ουσιαστικά και κυρίως του δεύτερου γύρου. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού Πολιτισμού στο άθλημά μας, στο kickboxing και στην διοργάνωση No Limits 22. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο και πιο κρίσιμο γύρο της αναμέτρησης. Τρίτος γύρος. No Limits 22. Fight for life. Οι αγώνες προς τιμήν του Ορέστη Κουγκάη. Καραγιαννίδης αμέσως μπήκε με αριστερό δεξί και βήμα πίσω αποφεύγει την όποια επίθεση είχε σκοπό να εκτελέσει ο Μπαρτσιάνου. Δεν αφήνει ουσιαστικά στον Ρουμάνο τα περιθώρια να μικρύνει την απόσταση και να δώσει τα χτυπήματά του. Πολύ έξυπνος ο Βασίλης Καραγιαννίδης. Του το επιτρέπει βέβαια και η πολύ καλή ελαστικότητα στην κίνηση που έχει. Έτσι. Γόνατο τώρα από τον Καραγιαννίδη. Μπαρτσιάνου προσπαθεί να κλειστεί. Πολλά... Έχει αρχίσει ο Καραγιαννίδης, έχει βγάλει ένα σερίχτημα των 8-9 χτυπήματα. Πολύ καλός ο Καραγιαννίδης. Δεν σταματάει. Ολοκληρωμένη εμφάνισε. Και ένα comeback που όλοι περιμέναμε, γιατί είναι ένας αθλητής που σίγουρα θα παίξει πολύ σύντομα και θα τον δούμε σε εξίσου σημαντικές αναμετρήσεις. Το χρώσταγε ο Βασίλης Καραγιαννίδης, έχει πολλούς φαν στο κομμάτι του kickboxing και είναι και βέβαια παιδί του No Limits, έχοντας τον στα No Limits της Θεσσαλονίκης πριν 2 χρόνια, στο δικό του κοινό της Βόρειας Ελλάδας. Ο καβαλιώτης, αθλητής του Κώστα Θανασόπουλου, δείχνει εδώ πραγματικά τις αξίες του και τις, πραγματικά τις βγάζει. Ψερή πάλι από τον Καραγιαννίδη Γιώργο, βλέπουμε αριστερό, διπλό αριστερό κροσέ. Αποφυγή με βήμα προς τα πίσω. Κοίταξε, πολύ ωραία αποφυγή. Τον άδειασε. Φοβερό. Μπράβο του. Εξαιρετική. Το comeback είναι κίνηση από τα καλύτερα. Με βήμα προς τα πίσω από τον Καραγιαννίδη. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πυγμαχία. Κοίταμε τώρα ένα πολύ ωραίο παρέ και ταυτόχρονα το δεξί κροσέ του που έβγαινε στην ευθεία ο Μπαρτσιάνου. Ο οποίος Μπαρτσιάνου προσπαθεί να βρει την απόσταση την οποία και για τρίτο συνεχόμενο γύρο προσπαθεί. Αλλά η κίνηση του Καραγιαννίδη είναι μοναδική. Είναι προβλέψιμο για τον Καραγιαννίδη τον Μπαρτσιάνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά διαβάζει όλα τα χτυπήματα ο Καραγιαννίδης. Είναι έτοιμος να περάσει και κόντρες προς τα πίσω, αλλά και κόντρες όταν είναι σε αναμονή. Αγκαλιάσματα εδώ και από τους δύο. Βρισκόμαστε... Αριστερό high round kick από τον Καραγιαννίδη. Πέρασε, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπάθησε τώρα ο Μπαρτσιάνου με ένα εκρηκτικό αριστερό κροσέ να περάσει πάνω από την άμυνα του Καραγιαννίδη με πολύ ωραίο βήμα πίσω. Και εδώ πάλι πολύ κοντά ήταν το δεξί κροσέ του Μπαρτσιάνου και ένα αέριο κροσέ. Προσπάθεια να βρεθεί κοντά και ο αγώνας... Τελειώνει ο αγώνας.
Μπαριτσιάνο εναντίον Καραγιαννίδη. Τα highlights εδώ του τρίτου γύρου. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εξαιρετική μάχη. Και η τρίτη μάχη του Νολίμιτς. Και θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Όλοι οι μαχητές απόψε δίνουν κυριολεκτικά την ψυχή τους. Σύμφωνα λοιπόν με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικητής της τρίτης μάχης για απόψε, Μπλε Γωνία, Βασίλης Γκρίκοπς Καραγιαννίδης. Έλα κοντά μου, είσαι κάτοχος του θεσμού. No Limits στην κατηγορία των 81 κιλών, πλέον παίζει στην κατηγορία των 90, έλειψες 2 χρόνια όμως. Πόσο δύσκολο ήταν να επανέλθεις αγωνιστικά, Βασίλη μου? Ήταν πολύ δύσκολο. Είχα πολύ υποστήριξη από τους δικούς μου και ανθρώπους που ξέρουν τι τράβηξα. Είναι... Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό που πέρασα, γιατί δεν υπάρχει λόγος, νομίζω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο πάντα. Αναγωνίζω πλέον σε 9 κιλά και επιφυλάσσουμε και καλύτερους αγώνες. Συγχαρητήρια και πάλι. Μπράβο για την υπομονή που έδειξες και επανήλθες πραγματικά θριαμβευτικά και πάλι. Συγχαρητήρια και στο Μάριο. Ο σάκος του box, punching bag ή heavy bag, είναι από τα πολυτιμότερα εργαλεία που υιοθετήθηκε από τα μαχητικά αθλήματα τόσο για τις εκπαιδευτικές του ικανότητες, όσο για την ενδυνάμωση των χτυπημάτων του μαχητή. Μια από τις χρήσεις του σάκου είναι να εξασκεί ο μαχητής ένα συγκεκριμένο συνδυασμό χτυπημάτων. Με την επανάληψη στην επανάληψη, ο μαχητής μαθαίνει την εκτέλεση σωστά, ώστε να μπορεί να την πάρει μαζί του στο sparring. Μια άλλη χρήση του σάκου είναι να θεωρείται ως αντίπαλος από τον μαχητή, βοηθώντας τον να πραγματοποιήσει μια εικονική μάχη στο μυαλό του, ώστε να βελτιώσει τις εκτελέσεις του. Ο μαχητής περιτριγυρίζει το σάκο σαν να περιτριγυρίζει τον αντίπαλο και ψάχνει με χτυπήματα. Τα δυνατά του χτυπήματα θα πρέπει να τα δίνει κατά την επιστροφή του σάκου, αλλά χωρίς να έχει φτάσει στην απόλυτη κάθετη θέση του. Τα χέρια θα πρέπει να είναι προσεκτικά δεμένα με μπαντάζ και γάντια του σάκου πριν τη χρήση του. Το να χτυπά κανείς το σάκο χωρίς μπαντάζ ή με γυμνά χέρια ή με γάντια sparring μπορεί να προβεί μοιραίο για τους καρπούς ή τα δάχτυλα του μαχητή. Μια με 2 ημέρες πριν τον αγώνα δεν πρέπει να γίνεται έντονη χρήση του σάκου, αφού έχει παρατηρηθεί πως η ταχύτητα των χεριών του μαχητή μειώνεται κατά αυτήν την περίοδο, μέχρι την πλήρη ανάρρωση των μειών του.